Αποφασισμένοι να μην σταματήσουν τις κινητοποιήσεις τους, αντιθέτως να κλιμακώσουν τον αγώνα τους, εμφανίζονται οι εργαζόμενοι σε ΟΣΕ και ΤΡΕΝΟΣΕ. Αντιδρώντας την επιβαλλόμενη πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων συνολικά στον σιδηρόδρομο και ιδιαίτερα της ΤΡΕΝΟΣΕ, τονίζουν πως οι χειρισμοί θα φέρουν απολύσεις προσωπικού. Αυτή τη στιγμή, με την υπαγωγή του ΟΣΕ στο υπερταμείο και τις επικείμενες πωλήσεις της ΕΕΣΤΗ και της ΤΡΕΝΟΣΕ, ανοίγει ένας ασκός περαιτέρω ιδιωτικοποιήσεων και πωλήσεων στον ΟΣΕ. Αυτό όλους μας κάνει να ανησυχούμε τόσο για την ασφάλεια του δικτύου και των χρηστών, όσο και για τις δουλειές μας. Αποκορύφωμα όλων αυτών είναι ότι η κυβέρνηση, σε αναντιστοιχεία με τα λόγια της προεκλογικά, επιχειρεί να εντάξει τη συντήρηση της υποδομής σε ΣΔΙΤ, δηλαδή κάποιος ιδιώτης να μπει και να κάνει αυτό που κάνει μέχρι σήμερα ο ΣΕ. Όπως καταλαβαίνετε, επίκυνται απολύσεις, επίκυνται τραγική μείωση του προσωπικού και πέραν αυτών θα έχει και τραγικές επιπτώσεις στην ασφάλεια. Ζητούν παράλληλα την υπογραφή συμβάσεων εργασίας. Δεν υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας και ο ΣΕ, επειδή έχει αποθεματικά τα οποία τα έχουν κρατήσει για τη ρευστότητα, της ενίσχυσης της ρευστότητας του κράτους, δεν τα αποδίδουν προκειμένου να απαξιώσουν περισσότερο τον ΟΣΕ.